και ολοκληρώνουμε τον κύκλο των παρεμβάσεων με τον κύριο Μπούμπα. Κύριε Δήμαρχε, σας καλωσορίζω. Αν και σήμερα η Βουλή μοιάζει και με Περιφερειακό ή Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εγώ έχω περάσει από το δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Είναι εδώ οι κύριοι συνάδελφοι που είναι στον πρώτο βαθμό. Εσείς έχετε περάσει και έχετε συγκεράσει και τους δύο βαθμούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και έχετε αποκομίσει την εμπειρία και από τον πρώτο και από τον δεύτερο βαθμό. Ξέρετε, εγώ βλέποντας και αυτή την μακέτα, η οποία δεν θέλω να γίνει μοκέτα, αντιλαμβάνεστε, χαριτολογώντας το λέω, έχετε μία ορμή και αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, τα κύτταρά σας είναι δυναμικά στο να μπουν μέσα και να αλλάξουν την ψυχολογία των ανθρώπων. Σήμερα, κακά τα ψέματα, τα καλύτερα πράγματα να έχεις, αν δεν πας σε μία εφταξία να τα ταξινομήσεις, είναι δωρονάδωρο. Εάν αλλάξετε, καταφέρετε και αλλάξετε όσο σας το επιτρέπει, και όταν λέω όσο σας το επιτρέπει, δυστυχώς εγώ από επαρχία κατάγομαι, αλλά και οι πόλοι μου οι Σέρες είναι κλωνοποιημένοι των Αθηνών. Δηλαδή, ρημοτομία δεν έχουμε. Το σχέδιο πολεοδομίας δεν υπήρξε. Δεν υπήρχε όραμα στη δεκαετία του 70. Ο συντελεστής δόμησης πολλές φορές αυξήθηκε με αποτέλεσμα οι παλιές οικοδομές να μην έχουν ούτε χώρους στάθμευσης, με αποτέλεσμα να ασφικτιούν οι πόλεις. Δηλαδή, το πρόβλημα πάρκινγκ το έχει και η επαρχία, δεν το έχει η Αθήνα. Δεν μπορείτε να κάνετε ομελέτα αν δεν σπάσετε αυγά. Με προλάβανε κάποιοι συνάδελφοι. Πρέπει να πεζοδρομήσετε όσο το δυνατόν μπορείτε, ασχέτου κόστους, γιατί ο κόσμος καταρχάς διαμαρτύρεται, στο πλήρωμα του χρόνου όμως αλλάζει η ψυχολογία του και λέει τελικά ο Δήμαρχος είχε δίκιο. Η πεζοδρόμηση μου είχε αλλάξει την ψυχολογία. Τι να το κάνω εγώ, το καλύτερο κατάστημα να έχεις, το καλύτερο μουσείο, το καλύτερο ξενοδοχείο, το καλύτερο σπίτι, την καλύτερη δουλειά και να μην έχεις χώρο όπου θα σε εμπνέει. Θα έχεις το πάρκο σου, τα παρτέρια σου, τους δρόμους σου, την πεζοδρόμηση για να αλλάξει η ψυχολογία σου. Θα μπορούσατε να κάνετε πολλά περισσότερα. Δεν μπορείτε να επεκταθείτε. Δεν είστε Ρώμη, όπου υπάρχει μεγάλο σχέδιο να απλωθεί η Αθήνα. Δυστυχώς γίνανε εγκλήματα στη δεκαετία του 70. Και μια και ο κύριος Κιονίτης αναφέρθηκε σε κάποιες πόλεις, ο αγαπητός συνάδελφος, αν θα πάμε ιστορικά, πάντα οι πανδημίες, αυτές που σηματοδότησαν οι 10 πανδημίες μεγάλες στην ανθρωπότητα, που αλλάξαν το ρου της ιστορίας, άλλαξαν μορφολογικά και τις πόλεις. Δεν θα μακρηγορήσω, δηλαδή από το 430 παράδειγμα π.Χ. στο λοιμό της Αθήνας κατά το δεύτερο Πελοποννησιακό πόλεμο, η Αθήνα άλλαξε. Στο 540 πάμε μετά Χριστόν στο Βυζάντιο με την πανόλη του Ιουστινιανού, τα τείχη της βασιλεύουσας άλλαξαν. Το 1352 άλλαξε η Βενετία, η Τεργέστη και η Σικελία από τα λιμάνια που έπρεπε να είναι πιο ασφαλές. Το λιμάνι της Βενετίας. Το 1630 άλλαξε το Λονδίνο και το Μιλάνο από πανδημίες του παρελθόντος. Στο κίτρινο πυρετό του Μέμφις στα τέλη του 19ου αιώνα αλλάζει η Νέα Ορλεάνη, η Μασαχουσέτ και η Νέα Υόρκη. Δεν διδαχθήκαμε από αυτές τις πανδημίες. Έρχομαι στο 1918, γιατί αυτό το έργο το έχουμε ξαναζήσει. Και τότε κλείσαν σχολεία και τότε κλείσαν και ο κόσμος δεν έχει δουλειές. Η Αθήνα ξαφνικά λένε οι άνθρωποι που έχουν τα γραφόμενα του 1918 μύρισε μετά την Ισπανική γρίπη του ΙΤΑ έναν ή ένα λουλούδια. Διότι υπήρχαν τα καπνομάγαζα της εποχής. Βέβαια, δυστυχώς, η άλλη παράμετρος είναι ότι πολλοί καπνεργάτες δυστυχώς χάσαν τη δουλειά τους στα μέσα του 1919. Η Αθήνα είχε ευωδία, μύρισε. Μύρισε η Αθήνα. Είναι όπως τώρα καθάρισε η ατμόσφαιρα, που είναι πολύ πιο βεβαρημένη με τα μικροσωματίδια, το διοξίδιο του άνθρακα, του αζότου. Ακόμη και τότε άλλαξαν οι πόλεις. Άρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία πρώτον. Και εσείς, πραγματικά αυτό που οραματίζεστε, που είδα πάρα πολύ καλό αυτό που πήκατε γρήγορα, να αλλάξετε την ψυχολογία, να αλλάξετε τη ζωή. Έχουμε να κάνουμε με την ποιότητα ζωής. Και ήθε η αυτοδιοίκηση να είχε τα απαιτούμενα κονδύλια. Όπως οι πολλοί επαείοντες και αυτοί όλοι που θα συγκροτηθούν να σας δώσουν ιδέες, είναι καλό, αλλά πρωτίστως εσείς είστε ο κοπηλάτης, ο επικεφαλής που θα πάει μπροστά, να δώσει το όραμα και όλες οι απόψεις, η σύνθεση απόψεων και ιδεών είναι πολύ καλό. Μέσα λοιπόν από αυτή την πανδημία τώρα, η οποία θα μας ενοχλεί για αρκετό καιρό, όπως και να το κάνουμε, είναι ορούς της ανθρωπότητας, δεν είναι πρωτόγνωρο. Είναι μια ευκαιρία να αλλάξει την νοοτροπία μας σε ό,τι αφορά τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, σε ό,τι αφορά τις περισσότερες πεζοδρομήσεις, να βάλουμε το πράσινο στη ζωή μας όπου μας επιτρέπει. Να κάνουμε δηλαδή μια έξυπνη πόλη όσο είναι δυνατόν. Αυτό που είπατε με τις μετρήσεις, κύριε Χιονίδη, για την ατμοσφαιρική ρήπανση, το Τωρίνο ως έξυπνη πόλη το εφαρμόζει χρόνια που κάνει ανατακτές μετρήσεις. Βοηθάει. Λέω αυτό με τις πανδημίες, γιατί αν δείτε για παράδειγμα και πρόσφατες πανδημίες του 20ου αιώνα, δηλαδή η γρίπη του Χονγκ Κονγκ το 1968 άλλαξε το λιμάνι του Χονγκ Κονγκ.
Είχαμε την ασιατική του 1957. Η ρωσική γρίπη του 1977 άλλαξε τη Μόσχα. Αποδομή εννοώ, έτσι. Απομορφολογία. Είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία να αλλάξει η νοοτροπία. Κύριε Δήμαρχε, καλό κουράγιο. Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας με την κορονίδα όλων των πόλεων, όπως είναι η Αθήνα, που αλλάζει την ψυχολογία. Ήθελα να κάνουμε μια πόλη πιο ποιοτική, πιο ανθρώπινη. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.